Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το κτηματολόγιο. Σας το είπαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής. Υπερψηφίστηκε ένα νέο νομοσχέδιο, φέρνει αλλαγές, φέρνει μια σημαντική παράταση. Και είναι καλύτερο να τα ακούσουμε, να μην τα λέω εγώ, να τα ακούσουμε από τον κύριο Γιώργο Αράπογλου. Είναι υπεύθυνος ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου. Κύριε Αράπογλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ένα νέο νομοσχέδιο έτσι, για το κτηματολόγιο, το περιμέναμε. Τι ακριβώς τώρα αλλάζει, τι προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, κύριε Αράπογλου? Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αρχικά να πούμε ότι αφορά την πόλη του Ηρακλείου στα παλιά της διοικητικά όρια και αφορά τις διορθώσεις των αρχικών εγγραφών όσον αφορά το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου. Η προθεσμία που δόθηκε και παρατάθηκε είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2024. Με βάση τη συγκεκριμένη προθεσμία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να προβούν σε διορθώσεις για τα ακίνητά τους εντός της πόλεως του Ηρακλείου και συγκεκριμένα όσον αφορά ακίνητα τα οποία φαίνονται αγνώστου ιδιοκτήτη αυτή τη στιγμή, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να μεριμνήσουν, να τα δηλώσουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να φανούν στο όνομά τους. Καθώς, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές από τη συχνότητά σας, όσοι ιδιοκτήτες εμφανίζονται, οι ιδιοκτησίες των ιδιοκτητών εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη, όταν οριστικοποιηθούν οι αρχικές εγγραφές αυτές, τότε θα περιέλθουν οι ιδιοκτησίες που εμφανίζονται σαν αγνώστου ιδιοκτήτη στην κυριότητα του ελληνικού δημοσίου. Κύριε Αναπόκλητο, ναι, νομίζω το αίτημα για παράταση ήταν και από εσάς έτσι πολύ εμφατικό από την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η χρονική διάρκεια τώρα της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2024 επαρκεί? Είναι αρκετή αυτή η παράταση από πλευράς χρόνου? Δυστυχώς δεν επαρκεί και μάλιστα όταν είχε ξεκινήσει η λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου που ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου του 2010, η προβλεπόμενη προθεσμία για διόρθωση των συγκεκριμένων εγγραφών είχε προβλεφθεί να είναι μέχρι το 2026. Αργότερα το 2019 συμπτύχθηκε αυτή η προθεσμία μέχρι το 2022 και έπειτα έχουν δοθεί διαδοχικές παρατάσεις του ενός έτους. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτές οι παρατάσεις είναι πολύ σύντομες χρονικά και είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για να προβούν οι ιδιοκτήτες στις απαραίτητες διορθώσεις. Εμείς σαν Ένωση Ιδιοκτητών Ακίνητων Νομού Ηρακλείου έχουμε ένα πάγιο αίτημα το οποίο είναι το αίτημά μας για 20ετή προθεσμία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών, δηλαδή να διαρκεί η προθεσμία μέχρι το 2030, ούτως ώστε να εναρμονίζεται η συγκεκριμένη προθεσμία με βάση τις διατάξεις του αστικού κώδικα για την έκτακτη χρησικτησία που είναι 20ετία. Δηλαδή, αν κάποιος ιδιοκτήτης δεν έχει μεριμνήσει να δηλώσει το ακίνητό του, αν φαίνεται αγνώστου ιδιοκτήτη ή να κάνει την οποιαδήποτε διόρθωση, να εναρμονίζεται με τις διατάξεις του αστικού κώδικα για την έκτακτη χρησικτησία που προβλέπεται η 20ετία σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης αμελήσει να μεριμνήσει για την ιδιοκτησία του, να περιέρχεται στην κυριότητα του ιδιοκτήτη ο οποίος έχει δηλώσει το ακίνητό του και συγκεκριμένα εδώ το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να θίξουμε είναι το ζήτημα των εξαδιαιρέτου ιδιοκτησιών που είναι πολύ διαδεδομένο στην πόλη μας. Και ειδικά προς τα δυτικά, κύριε Αράπογλου, νομίζω υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί και από τη Χανιόπορτα και πέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πολύ σωστά το επισημαίνετε, όπου εκεί υπάρχει ζήτημα γεωμετρικής μεταβολής, δηλαδή για να κατανοήσει ο κόσμος αφορά ζητήματα αλληλοεπικαλύψεων των ιδιοκτησιών, όπου εκεί στα δυτικά του Ηρακλείου υπάρχει μια αλληλοκάλυψη των ιδιοκτησιών ακόμα και 5 μέτρα, όπου εκεί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μεριμνήσουν ούτως ώστε να ελέγξουν το ακίνητό τους, είτε παίρνοντας ένα κτηματολογικό φύλλο από το κτηματολογικό γραφείο του Ηρακλείου και ένα απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, είτε απευθυνόμενοι στους ειδικούς, δηλαδή σε κάποιον τοπογράφο μηχανικό ή σε πολιτικό μηχανικό ή σε δικηγόρο, προκειμένου να ελέγξουν αν το ακίνητό τους είναι σωστά δηλωμένο και καταχωρημένο στο κτηματολόγιο και δεν έχει ζήτημα γεωμετρικής μεταβολής, δηλαδή δεν έχει ζήτημα αλληλοεπικάλυψης με κάποιο όμορο ακίνητο. Άρα οι ενδιαφερόμενοι, κύριε Αράπογλου, θα πρέπει να απευθυνθούν άμεσα, όπως μας λέτε, και σε τοπογράφους μηχανικούς, αλλά και σε δικηγόρους, έτσι? Σωστά, πολύ σωστά.
Και επίσης όσον αφορά, όπως είπαμε και προηγουμένως για τους εξαδιαιρέτου ιδιοκτήτες, αυτοί θα πρέπει να τρέξουν να προλάβουν τη συγκεκριμένη προθεσμία που αφορά την 30 Νοεμβρίου του 2024, ούτως ώστε να κάνουν τη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης, προκειμένου να ανεξαρτητοποιήσουν το δικό τους κομμάτι από το μεγαλύτερο οικόπεδο στο οποίο ανήκουν, ούτως ώστε η ιδιοκτησία τους και να μπορεί να αποκτήσει εμπορική αξία και να γίνει ανεξάρτητη, ούτως ώστε να μπορούν να μεταβάσουν την ιδιοκτησία τους είτε να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, προκειμένου να αποκτήσει η συγκεκριμένη ιδιοκτησία εμπορική αξία και να είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής. Ναι. Για τα υπόλοιπα τώρα του νομοσχεδίου αυτού που υπερψηφίστηκε, η κυβέρνηση φαίνεται, κύριε Ράπογλου, ότι υπόσχεται απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ότι θα διευκολυνθεί η ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Το βλέπετε αυτό ότι μπορεί να περπατήσει στην πράξη και θα γίνει και η απαραίτητη ενίσχυση και με δικηγόρους που χρειάζονται τα κτηματολογικά γραφεία? Πρακτικά, επειδή το βιώνω και εγώ καθημερινά σαν δικηγόρος, υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Ηρακλείου, καθώς αυτή τη στιγμή το γραφείο επεξεργάζεται πράξεις που έχουν κατατεθεί το Δεκέμβριο του 2022. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε ένα χρόνο πριν από την επεξεργασία των πράξεων και αυτό οφείλεται κυρίως στην υποστελέχωση που υπάρχει στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, όπως επίσης και στο γεγονός ότι δεν έχει προσβληθεί προσωπικό για να αναλάβει την διεκπαιρέωση των πράξεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις. Συνεπώς, ναι μεν υπάρχει μία διάθεση από την κυβέρνηση να ψηφιοποιηθούν κάποια πράγματα και να καταπολεμηθεί η διάθεση υπάρχει, αλλά κινήσεις δεν ξέρω αν γίνονται. Η διάθεση μπορεί να υπάρχει, αλλά κινήσεις σε πράξεις... Ακριβώς, και το πιο σημαντικό είναι ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις απαιτείται εργατικό δυναμικό για να βγάλει εις πέρα στις συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν νοείται να διεκπαιρεωθούν όλες αυτές οι πράξεις με μία απλή ψηφιοποίηση κάποιων ενεργειών που γίνονται. Είναι μεν κάποια βήματα που γίνονται στη σωστή κατεύθυνση, όμως και πάλι θα πρέπει να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό, είτε και δικηγόροι, θα λέγαμε, και μηχανικοί, για να διεκπαιρεώσουν τις συγκεκριμένες πράξεις. Από εκεί και πέρα, στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο προβλέπονται και κάποια άλλα θετικά στοιχεία καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, η κατάργηση της προσκόμισης στα συμβόλαια μεταβίβασης της βεβαίωσης περιμίου φυλής ΤΑΠ. Κάτι το οποίο είναι ένα θετικό μέτρο, καθώς είναι ένα δικαιολογητικό που στις μεταβιβάσεις απαιτούσε αρκετό χρόνο σε ορισμένους δήμους για να προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Και με βάση αυτό το δεδομένο, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Καθώς αν λάβουμε υπόψη και τα στατιστικά που ισχύουν πανευρωπαϊκά, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις μεταβιβάσεις των ακινήτων χρειάζεται να κάνει 11 γραφειοκρατικά βήματα κάποιος για να μεταβιβάσει το ακίνητό του, ενώ ο μέσος όρος πανευρωπαϊκά είναι αυτή τη στιγμή 5 βήματα. Άρα είμαστε ακόμα πολύ πίσω. Δρόμο ακόμα. Είμαστε ακόμα Ακριβώς. πολύ πίσω. Κύριε Ράπογλου, θα ήθελα εντάχει να αναφερθούμε λίγο και στις αλλαγές που έρχονται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο γνωστό Airbnb, με το νέο έτος, έτσι. Έρχονται κάποιες αλλαγές. Να πούμε ότι για το Airbnb έχει ψηφιστεί νόμος από το 2016 που προβλέπει κάποιους περιορισμούς, όπως είναι η ενοικίαση ενός δύο διαμερισμάτων ανά άφημη φυσικού προσώπου, όπως επίσης και ο περιορισμός όσον αφορά τις ημέρες. Δηλαδή για νησιά που υπερβαίνουν τους 10.000 κατοίκους έχουν δικαίωμα ενοικίασης για μίσθωση τύπου Airbnb μέχρι 90 ημερολογιακές ημέρες και για τα νησιά που έχουν μέχρι 10.000 κατοίκους να ενοικιάζουν οι ιδιοκτήτες για βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb την κατοικία τους μέχρι 60 μέρες. Όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ, δεν υπόκεινται σε αυτό τον περιορισμό των ημερών. Οπότε τίθενται και κριτήρια περιορισμών όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως επίσης και για τις ημέρες ενοικίασης. Ο συγκεκριμένος νόμος είναι του 2016, όμως ακόμα δεν έχει προσυπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό και μένει να δούμε στην πράξη και με το νέο έτος εάν τυχόν εφαρμοστεί κάποιος από αυτούς τους περιορισμούς. Βλέπετε τα νέα... Μου... Ναι, για...
Τα νέα δεδομένα βλέπετε να επηρεάζουν κάπως την εξάπλωση του φαινομένου της βραχυχρόνιας μίσθωσης που το έχουμε δει και εδώ και στο Ηράκλειο και σε υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης. Ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω, ότι προσωπική μου γνώμη είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστούν κάποιοι περιορισμοί, γιατί βλέπετε ότι είναι πολύ έντονο το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες στην αγορά, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες και η πλειοψηφία αυτών, λόγω του ότι ο τουρισμός ανθίζει και όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνεται και ο τουρισμός στο νησί μας, με αποτέλεσμα να στρέφονται όλο και περισσότεροι στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb. Συνεπώς θεωρώ ότι η κυβέρνηση, λόγω του συγκεκριμένου φαινομένου, θα οδηγηθεί στον περιορισμό κάποιων μέτρων, λόγω του ότι και πανευρωπαϊκά έχουν τεθεί περιορισμοί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δέχονται σωρία τουριστών, όπως είναι η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Μάλιστα. Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω κάναμε μια σφαιρική ενημέρωση και για τα νέα δεδομένα στο κτηματολόγιο, αλλά και για τα νέα δεδομένα με το νέο έτος για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.